Βρισκόμαστε με τον Στέφανο Μανώλη στο ΤΕΠΑΚ, ο οποίος είναι φοιτητής Πολυτεχνικής Σχολής. Κύριε Μανώλη, θέλω να μας πείτε ποια είναι η θέση της προοδευτικής για το ζήτημα που έχει ανοίξει τώρα με τη συγχώνευση. Η θέση μας ως προοδευτικής ή φοιτητών είναι όπως καταρχήν ο κ. Αντρέας Θεμιστοκλέους που κατέθεσε αυτή την πρόταση νόμου στη Βουλή. Ο βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, να την αποσύρει άμεσα. Θεωρούμε ότι αυτή η πρόταση δεν μπορεί να είναι εφικτή. Διαφορούμε κάθετα. Να μας πεις ποια είναι η πρόταση. Η πρόταση μας εμάς είναι όπως... Η πρόταση του Θεμιστοκλέους και για ποιο λόγο διαφωνείτε. Η πρόταση είναι όπως οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, η Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου, να μεταφερθεί στο Πολυτεχνική Σχολή του ΤΕΠΑΚ. Εμείς διαφωνούμε με τον το πράγμα γιατί ουσιαστικά η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου θα κλείσει, επειδή σύμφωνα με την πρόταση από τη στιγμή που η Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου θα μεταφερθεί στο ΤΕΠΑΚ, οι θέσεις των εισαχτέων φοιτητών θα μειωθούν. Σύμφωνα με τους φοιτητές που μπορεί να ικανοποιήσει το ΤΕΠΑΚ. Οι φοιτητές που θα αποφοιτήσουν, οι υφιστάμενοι φοιτητές, θα έχουν μεγάλο πρόβλημα με πτυχίων τους. Κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε είναι ότι πίσω από αυτήν την πρόταση πιστεύουμε ότι κρύβονται πολλά άλλα συμφέροντα. Σαν τι συμφέροντα δηλαδή? Να κάνουν τους φοιτητές, που τη στιγμή που μειώνουν τους αχταίους φοιτητές, να κάνουν τους φοιτητές να φοιτούν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σε έναν τέτοιο καιρό, ειδικά που ζούμε με την οικονομική κρίση, θεωρούμε ότι είναι αδιανόητο να καταθέτει μια τέτοια πρόταση στη Βουλή. Εσείς, με αυτό που λέτε, ότι ο κ. Θεμιστοκλέους εξυπηρετεί τα συμφέροντα ιδιωτών. Δεν μπορούμε να δούμε αυτό χωρίς να ξέρουμε περισσότερα στοιχεία, αλλά πιστεύουμε ότι υπάρχουν και αυτά τα συμφέροντα, ναι. Επίσης είναι ένα μεγάλο χτύπημα στην δημόσια δωρεάν παιδεία, από τη στιγμή που σίγουρα θα μειωθούν οι εισαχτές φοιτητές. Επίσης οι καθηγητές μέσα στην πρόταση νόμου, όπως μπορεί να δει ο καθένας, λέει για τους καθηγητές ότι οι υφιστάμενοι καθηγητές Πανεπιστημίου Κύπρου, όσοι δεν αποδεχθούν να μεταφερθούν στη Λεμεσό, θα απολυθούν χωρίς καμία αποζημίωση. Δηλαδή αυτή η πρόταση πλήττει και τους καθηγητές. Και το μόνιμο διδακτικό προσωπικό. Όποιος δεν αποδεχθεί να έρθει στο ΤΕΠΑΚ, προνοεί ότι θα απολυθεί χωρίς καμία αποζημίωση. Ποια είναι η θέση της Φοιτητικής Ένωσης του ΤΕΠΑΚ? Η Φοιτητική Ένωση διαφωνεί. Ζητάμε με ανακοίνωση τύπου που θα εκδώσει διαφωνή και έχει παρόμοια θέση με την προευθύνση και φοιτητών, όπως αυτή η πρόταση αποσυρθεί από την Βουλή. Έχετε αποφασίσει για τυχόν κινητοποιήσεις ή με ποιον τρόπο θα πιέσετε έτσι ώστε να ακουστούν τα δικά σας τα αιτήματα? Το πώς θα κινηθούμε, έχουν ακουστεί πολλές απόψεις, θα διοργανωθούν εκδηλώσεις, ακόμα και κινητοποιήσεις. Τι είδους κινητοποιήσεις, κατάληψη ή... Διάφορα πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή να κάνουμε μια κινητοποίηση μέσα στα πανεπιστήμια, ταυτόχρονα και τα δύο πανεπιστήμια, φοιτητές και το δύο πανεπιστήμιο. Να πάμε έξω από τη Βουλή όταν συζητηθεί το θέμα. Μπορούμε ακόμα κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε. Ακούσαμε πολλές απόψεις από φοιτητές. Τώρα τι θα κάνουμε ακριβώς δεν ξέρουμε. Θα αποφασίσουν. Οι φοιτητές της Πολυτεχνικής, είτε του Πανεπιστημίου Κύπρου είτε του ΤΕΠΑΚ, πώς θα συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων? Θα υπάρχουν γενικές συνελεύσεις? Έχουν δρομολογηθεί γενικές συνελεύσεις? Γιατί αποφάσεις μιλούμε? Για τυχόν κινητοποίησης ή αν μπορεί να υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοί σας που να συμφωνούν με τη συγχώνευση. Δεν ξέρω. Αυτό σας εδώ. Σίγουρα δεν ακούσαμε φοιτητή που να συμφωνεί με αυτή την πρόταση. Όλοι οι φοιτητές που μιλούμε διαφωνούν κάθετα. Γιατί πιστεύετε ότι είναι μια σύσσωμη γνώμη αυτή? Ναι. Επίσης, θα καλέσουμε, μια εκδήλωση που θα κάνουμε είναι ότι θα καλέσουμε στο Πανεπιστήμιο και τα δύο πανεπιστήμια θα κάνουν την ίδια εκδήλωση. Θα καλέσουμε τον βουλευτή Αντρέα Θεμιστοκλέους μαζί με ακόμα βουλευτή του ΑΚΕΛ. Έτσι ώστε να υπάρχει αντιγνωμία. Ναι, μαζί με τους κοσμητώρες των σχολών, πολύ πιθανόν, να κάνουν ένα debate μπροστά στους φοιτητές. Να πούν τις γνώμες τους και να δημιουργηθεί ένας διάλογος για να καταθετούν τα επιχειρήματα του κάθε βουλευτή. Το έχετε προτείνει αυτό στον κύριο Θεμιστοκλέους? Το έχουμε προτείνει και αποδέχθηκε. Ναι. Αποδέχθηκε. Και πότε δρομολογείται αυτή η εκδήλωση? Εκδήλωσης δεν οριστήκε η ημερομηνία, αλλά θα οριστεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Ποια είναι η θέση της κυβέρνησης για την άποψη του βουλευτή?
η θέση της κυβέρνησης. Θέσει κυβέρνηση δεν μπορεί να είναι θέσει κυβέρνηση, γιατί προλάβει κάτι από την Επιτροπή του Δημοκρατικού Συνεδρίου και με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή του Δημοκρατικού Συνεδρίου. Τώρα η θέση κυβέρνηση δεν ξέρω αν είναι υπέρ ή κατά. Λογικά είναι υπέρ. Κάνετε διάβημα στον Υπουργείο Παιδεία. Όχι. Δεν ξέρω αν είναι κάτι τέτοιο. Αυτό πιστεύω. Οι υπόλοιπε παρατάξει τι πιστεύουν. Οι υπόλοιπε παρατάξει που κάναν και η Φοιτητική Ένωση, α πούμε, η πρωτοπορία, τάχθηκε μαζί μα κατά τη πρόταση. Ναι, δεν μιλήσαμε για το πώ θα κινηθούμε. Δεν ξέρουμε αν θα αποφασίσουμε για κάποια κινητοποίηση ή κάποια εκδήλωση ή αν θα παραταχθούν μαζί μα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αλλά είναι κατά τη πρόταση. Αυτό δηλώνουμε. Και ποιο είναι το μήνυμα που δίνετε στου φοιτητέ. Το δύο που δίνουμε στον πολυτεχνικό σχολό. Ναι, το μήνυμα που μπορούμε να σου δώσουμε είναι ότι πρέπει να συνταχθούμε όλοι μαζί, να οργανωθούμε, να βγούμε μαζικά στους δρόμους, το κινητοποιήσει αν αποφασιστούν σε ό,τι εκδήλωση πραγματοποιηθεί. Να δώσουμε το μήνυμα ότι διαφωνούμε κάθετα με αυτήν την πρόταση, γιατί είναι αδιανόητο. Δεν μπορεί να καταθέτει τέτοιες προτάσεις τέτοιους καιρούς, τέτοιες εποχές που ζούμε με οικονομική κρίση. Είναι ενάντια στη δημόσια δωρεάν παιδεία, είναι χτύπημα στη δημόσια δωρεάν παιδεία. Και θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτη αυτή η πρόταση. Πόσοι περίπου φοιτητές υπάρχουν στη Λέμεσο για την Πολυτεχνική Σχολή του ΤΕΠΑΚ? Οι φοιτητές περίπου στην Πολυτεχνική Σχολή στο ΤΕΠΑΚ είναι περίπου 500-600. Κάποιος δηλαδή ο οποίος θα έλεγε ότι ναι, εγώ θέλω να κλείσει η Πολυτεχνική στη Λευκωσία για να μεταφερθούν όλες οι σχολές στη Λέμεσο. Δηλαδή αντί να έχουμε 500 να έχουμε 1000. Πώς θα απαντούσες? Θα απαντούσα προσωπική μου όψη ότι είναι εφικτό αδύνατο, γιατί δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις στο ΕΠΑΚ που μπορεί να καλύψει αυτό το πράγμα που λέτε. Πρώτα απ' όλα θα θέλουμε μεγάλο οικονομικό κόστος να δημιουργηθούν νέα εργαστήρια, νέος εξοπλισμός, νέες αίθουσες. Ναι, για τον Λεμεσανό όμως δεν θα ήταν πάρα πολύ σωστό το να ενισχύσουμε το ΤΕΠΑΚ? Δηλαδή για ποιο λόγο η τοπική κοινωνία να στηρίξει τις κινητοποίησεις σας, εφόσον μπορεί να στρέφεται ενάντια στην τοπική κοινωνία αυτό? Αυτό που η στιγμή που μια πρόταση καταθέτεται με επιχείρημα, αρχικό επιχείρημα το οικονομικό κόστος, ότι οι δύο πολυτεχνικές σχολές έχουν περισσότερο κόστος από το να γίνει μία, δεν μπορεί να έρθει μια πολυτεχνική σχολή στο ΤΕΠΑΚ και να θέλει περισσότερο οικονομικό κόστος για να αναπτυχθεί, για να γίνει εφικτό αυτό με τους αυτούς φίλες που θα έρθουν στο ΤΕΠΑΚ. Δηλαδή το ΤΕΠΑΚ προνοείται να έρθουν περισσότεροι. Οι φυστάμενοι φοιτητές. Φυστάμενοι φοιτητές όταν θα έρθουν στο ΤΕΠΑΚ δεν είναι εφικτό να καλύψει αυτές τις ανάγκες στο ΤΕΠΑΚ. Δεν υπάρχουν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις και εξοπλισμός.